κάστρο του Κοσκινά ή κάστρο της Μεσαριάς ή ακόμη κάστρο της Νικαριάς βρίσκεται στην Ικαρία, στην κορυφή του όρους Κοσκινάς, βόρεια του νησιού, στο χωριό Κασίκια του Ευδήλου. Αποτέλεσε το ισχυρότερο οχυρό του νησιού κατά τα Βυζαντινά χρόνια και αργότερα επί Φραγκοκρατίας. Κατασκευάστηκε από Βυζαντινούς στην κορυφή ενός κονικού λόφου τον 10ο αιώνα και λόγω καλής ορατότητας προοριζόταν για την εγκατάσταση μικρής στρατιωτικής μονάδας που παρατηρούσε από την προνομιακή του θέση ολόκληρη την περιοχή και τους θαλάσσιους δρόμους. Ενισχύθηκε όταν η Ικαρία περιήλθε στην κατοχή των Γενουατών το 1362 έως 1481. Ερημώθηκε όμως όταν οι Γενουάτες εγκατέλειψαν το νησί και αποσύρθηκαν στη Χίο. Η Ικαρία στη συνέχεια περιήλθε στην εξουσία των Ιωαννιτών υποτών της Ρόδου έως τα μέσα του 16ου αιώνα, όταν πλέον κυριάρχησαν οι Τούρκοι. Σώζεται σε κατάσταση αποσπασματική. Το τείχος που περιβάλλει την κορυφή του λόφου έχει είσοδο στη βόρεια πλευρά του, ενώ στο εσωτερικό του λόφου ο ναός του Αγίου Γεωργίου του Δωργανά διατηρείται ακόμα, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχουν κύονες αρχαίων κτισμάτων. Στη βορειοδυτική, ομαλή πλευρά του λόφου, κάτω από το κάστρο, διατηρούνται υπολείμματα οικισμού. Ακούσατε να σας υπό το
όπως κοινά τη ρήμα που ήρθα να πατήσω σύ της νικαριάς στο κάστρι όπου ήταν κάστρο ξακουστό παντού εξακουσμένο στην πόλη και στη Βενετιά ήταν ζωγραφισμένο. Έδωνε κάστρο φοβερό παντού εξακουσμένο στου βασιλιά τις κάμαρες το έχουν σταμπαρισμένο για να'ρτουν οι εννιά αδελφοί κάστρο πολεμητές τότες να πολεμήσετε να αντιπαραταχτείτε. Και στέκει και παρακαλεί εξολής της καρδιάς του Άγιε μου Γιώργη δόργανα μεγάλο το όνομα σου μεγάλη που είναι η χάρη σου και το προσκύνημα σου. Αυτό να μου χαρίσετε και εγώ να σας διδάξω και τα κλειδιά τον έριξε όξο αυτό μπεντένει τότε σ' αυτή επίκαση πολύ αρματωμένη και τα κλειδιά τον έριξε όξο αυτό μπεντένει τότες κι αυτή εμπίκαση πουλή αρματωμένη πόρτσα μια και δυο γιώματα για τα σένα μαύρο μάτα πόρτσα μια και δυο σούλε.